Και πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα αυτό, γιατί για μένα είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Κώστας Φραγκολιάς και δηλώσεις για τον Μικρούτσικο, για τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Ότι δεν του άρεσε η εικόνα του Ανδρέα έτσι όπως εμφανίστηκε. Και δεν του άρεσε όπως μεγάλωσε ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Όπως μεγάλωσε. Εδώ λοιπόν να πούμε το εξής, ότι και εμείς έμεσα είπαμε ότι η εικόνα του δεν ήταν αυτή που θέλουμε και θέλουμε να δυναμώσει κι άλλο. Να υπενθυμίσω δε. Και έχει διορθωθεί. Έχει διορθωθεί. Δηλαδή πήρε κιλάκια τώρα. Ναι, ναι, έχει διορθωθεί και θα διορθωθεί κι άλλο. Mm-hmm. Να υπενθυμίσω δε εδώ σε όλους ότι είχε μια πολύ μεγάλη απώλεια από το χαμό του αδερφού του και, είχε και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα υγείας και ο ίδιος, γιατί κατέρευσε στην ουσία και φάνηκε αυτό και από την εμφάνισή του όταν πήρε λίγο τα πάνω του, που δυστυχώς το παιχνίδι ξεκίνησε γρήγορα, έπρεπε να μπει μέσα, γιατί είχε συμφωνήσει να μπει μέσα και πρέπει να δουλέψει ο άνθρωπος. Οπότε λοιπόν τώρα, εβδομάδα με εβδομάδα το βλέπουμε πολύ καλύτερα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πάρα πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Έτσι, καμία σχέση με την πρώτη εμφάνισή του. Του φτιάξανε και λίγο το μακιγιάζ, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο. Όχι, έτσι. Πήρε και κάνα δύο κιλάκια. Ναι, και έχει πάρει κάνα δύο κιλάκια. Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή σιγά σιγά παίρνει τα πάνω του ο Ανδρέας. Εδώ λοιπόν τώρα, δεν θα πάμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Ο Φραγκολιάς, ο οποίος βέβαια να σας πω ότι το παιδάκι αυτό δεν ξέρει να μιλήσει κιόλας. Δηλαδή μιλάει εκεί για να μιλήσει, πετάει την παρούφα του, αλλά δεν ξέρει να το στηρίξει σωστά. Ίσως αν μίλαγε ο Παπανότας, να το έλεγε με ωραίο τρόπο. Αυτό, γιατί, κοιτάξτε, ναι, η εικόνα δεν ήταν η κατάλληλη του Ανδρέα ακόμα, αλλά δυστυχώς ξεκίνησε παιχνίδι πιο γρήγορα, είπαμε. Αλλά όμως δεν το κάνεις αυτό. Και άλλο να το πούμε εμείς στο YouTube εδώ πέρα μέσα, στο δικό μας κανάλι, και να που είναι, απευθύνεται σε κόσμο που είναι μόνο για το παιχνίδι. Έτσι, αυτή τη στιγμή απευθυνόμαστε για τους φαν του Big Brother. Και άλλο να το πεις στον Α. Σε ένα, πρωινό του επίπεδου του Happy Day. Και βέβαια σταματήνει να τσιμψιλεί. Το είπε σε συνέντευξη. Νομίζω σε κάποιο περιοδικό. Ναι, όπως αλλά και κυκλοφόρησε σε όλα τα site. Όπου και να το είπε, λόγω του. Ανήκει στην ομάδα λόγω του, της ομάδας που ανήκει. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να προσέχει τι λέει. Βέβαια, βέβαια. Εντάξει. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να ανοίξει το στόμα σου γιατί ο Κοτσάνος ναι, κατέβει. Ναι, ναι, βέβαια. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι 10 ολόκληρα χρόνια στο Star, δεν άνοιγα το στόμα μου. Καταρχήν πρέπει να πάρει άδεια για να μιλήσει. Δηλαδή κάποτε. Για να δώσουμε μια συνέντευξη σε ένα περιοδικό, mm-hmm. έπρεπε να πάρουμε γραπτή άδεια. Εμένα μου είχαν ακυρώσει να παίξω σε ταινία. Μου είχαν ακυρώσει συνέντευξη. Δεν με αφήνανε. Ναι. Γιατί μου λέγανε είσαι αυθόρμητος και θα πάθουμε ζημιά. Κοίτα να σου πω. Εδώ το θέμα ποιο είναι. Ότι να κρίνεις το Μικρούτσικο για την παρουσίασή του και να πεις δεν μ' αρέσει. Αλλά από τη στιγμή που είπες και εσύ ότι ξέρεις κάποια δεδομένα τα οποία ο άνθρωπος θα έπρεπε να είναι ράκος και βγήκε μια χαρά, αξιοπρεπέστατος. Όταν μπορεί εσύ να είσαι ωραίο παιδί, γιατί είσαι ένα πρώην μοντέλο και εμφανίσιμος κτλ. Αλλά μην ξεχνάμε, κακά τα ψέματα, και στο πάνελ είναι ένας άνθρωπος και ο Παπανότας, ο οποίος έχει χάσει και αρκετά κιλά και δεν είναι, ας πούμε, μοντέλο σαν εμφάνιση. Ναι. Και είναι πολύ μικρότερος από τον Ανδρέα. Είναι 55, δεν ξέρω πόσο είναι. Όχι, 60. Ναι, τέλος πάντων, περίπου εκεί, 58-60. Λοιπόν. Και ο ίδιος δεν έχει την εμφάνιση του μοντέλου. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι wow, δεν μπορείς να λες για τον Μικρούτσικο. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, δεν μπορείς να πεις για την εμφάνιση του Παπανότα τίποτα, ούτε για τον Ανδρέα. Ναι, αυτό σου λέω. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται τη δουλειά. Δουλεύουν. Δεν το κάνουν αυτό. Ο Φραγκολιάς επί του ασφαλούς, γιατί ήταν πρώην μοντέλο. Okay. Ο Φραγκολιάς μιλάει επί του ασφαλούς, γιατί ακόμα αισθάνεται τον εαυτό του Μικρούλη. Ναι. Αισθάνεται ακόμα ωραίο. Καλό θα είναι, ναι, ωραίο, αλλά ξέρει να τα λέει και όλα αυτά. Να προσγειωθεί λίγο, γιατί όταν θίγει έναν άνθρωπο με τέτοια ιστορία. Και γνωρίζοντας τι έχει περάσει, έχει χάσει τον αδερφό του, το απόλυτο στήριγμά του ψυχολογικά. Yeah. Και όχι μόνο. Έχει πάθει ζημιά ο ίδιος στην υγεία του. Οικονομική απώλεια. Κάποια στιγμή φοβηθήκαμε όλοι μην πάθει ζημιά ο Ανδρέας, γιατί είναι νέος άνθρωπος ακόμα. Και, εντάξει, προς Θεού. Λοιπόν, και ξαφνικά βγαίνεις και χτυπάς αυτόν τον άνθρωπο, αν μη τι άλλο, νομίζω ότι αυτό πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Δηλαδή είσαι υποχρεωμένος, αγαπητέ μου Φραγκολιά, να ζητήσει συγγνώμη. Αλλά βέβαια τώρα εσύ τι συγγνώμη να ζητήσεις που νομίζεις ότι όλοι περνάνε στα πόδια σου και ότι είσαι ο Θεός. Λοιπόν, και να σου πω για μια φορά ακόμα ότι στην εκπομπή μέσα στο Happy Day σε έχουν χατηρικά λόγω ομορφιάς. Δηλαδή για να δείχνουν στα κοριτσάκια μικρά να έχουν και έναν ωραίο μεσαδό. Αλλιώς δεν σε χρειαζόντουσαν. Δεν λες και τίποτα. Δεν κάνεις και τίποτα. Εντάξει. Που θα έπρεπε να έχει μια εξέλιξη. Επί της ευκαιρίας, μια και θέλεις να μιλήσουμε και πάμε στα άκρα, αγαπητέ μου Φραγκολιά, θα σου υπενθυμίσω τη συζήτησή μας στο Star όταν είχες πάει στο Λούλα Κορομιλά, που μου την έλεγε σε μένα και του Ερίκου Πετυλών πώς κάνετε κουτσομπολιό. Και εσύ τώρα έχεις γίνει εσχρός. Δεν ξέρεις να κάνεις και κουτσομπολιό και το κάνεις με έναν απέσιο τρόπο. Κάποτε αυτό δεν μου έλεγες, Κώστα μου. Αυτό δεν μου έλεγες εκεί στο εστιατόριο που τώρα μου παρέα.
Κάθε μεσημέρι καθόμαστε και τρώγαμε στο εστιατόριο μέσα, εγώ ο Πετιλών και αυτός. Και μάλιστα τον είχαμε συναντήσει και σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και μου γύρισε την πλάτη. Ναι, και μου γύρισε την πλάτη. Εντάξει, δεν είναι δικαίωμά του. Είναι να μιλάει το πιο κουστάρι και να κάνει το κουστάρι. Δεν του πω γιατί μου μίλησε, ούτε διαβατήθηκα για αυτό το πράγμα. Όχι, είχε και ύφο χιλίου. Εντάξει, εννοείται, αφού είναι Θεό τώρα πια δεν είναι. Αλλά να υπενθυμίσω ότι τι έλεγε, ότι οι κουτσομπόλιδε και εγώ δεν θα έκανα ποτέ τέτοια εκπομπή κτλ. Και τώρα κάνει κουτσομπολιό και εσύ ο ίδιο φύγει και έναν άνθρωπο που έχει τη δική του μεγάλη ιστορία στην ελληνική τηλεόραση. Και αν μη τι άλλο, θα μας διαψεύσει όλους που μιλήσαμε για την εξωτερική εμφάνιση, γιατί και εγώ άφησα να υπονοούμε και την εξωτερική εμφάνιση. Λοιπόν, στον επόμενο μήνα που θα γίνει πάλι ο Ανδρέας αυτό που ήταν. Γιατί ο Ανδρέας μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα γίνεται αυτό που ήταν. Και μετά, ποιος το πιάνει. Και να δω μετά, αγαπητέ μου Φραγκολιά, τι θα λες. Εντάξει, μάθε λοιπόν να βλέπεις λίγο μπροστά. Ανδρέας Μικρούτσικος δεν αγγίζεται. Και αυτή τη στιγμή με έναν κάκιστο παρουσιαστή όπως είναι ο Χάρης Βαρθακούρης προσπαθεί αυτό το παιχνίδι και στέκεται μόνο από τον Ανδρέα. Μόνο από τον Ανδρέα στέκεται. Και αγαπητοί μου Πολίνα, επί της ευκαιρίας θα πρέπει να σκεφτείς και μερικά πράγματα. Θα πρέπει να μιλήσεις με τους ανθρώπους εντεμών και να τους πεις ότι παιδιά, επειδή έχουμε πρόβλημα εμείς εδώ πέρα, πρέπει να μας αφήσετε να ανοίξουμε λίγο το παιχνίδι λίγο παραπάνω. Και το παιχνίδι λίγο παραπάνω είναι να μπει περισσότερος κόσμος μέσα και να αξιοποιηθεί στην απέναντι πολυθρόνα. Στο απέναντι διθέσιο. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να μην έχονται μόνο συγγενείς, αλλά να έχονται και άλλοι άνθρωποι να μιλάνε εκεί πέρα μέσα για το παιχνίδι. Όμως να έχουν σχέση με το παιχνίδι και να μιλάνε. Ή αυτοί που φαίνονται μέσα οι συγγενείς να είναι έτοιμοι να μιλήσουν και να τους δίνετε χρόνο. Το να μιλάνε 3-4 λεπτά μόνο και μόνο για να δείξουν ότι είχατε βάλει δύο άτομα μέσα δεν μου λέει τίποτα εμένα. Και να αφήσετε τον Ανδρέα να εξελιχθεί, όχι να εξελιχθεί ο Ανδρέας, να εξελίξει το παιχνίδι ο Ανδρέας, γιατί ο Χάρης Βαρθακούρης ούτε διεκπαιρεωτικό ρόλο. Και αφήστε τους ψυχολόγους, γιατί δεν σας κάθονται. Δηλαδή, ψυχολόγους δεν χρειάζονται. Δεν είναι ότι είναι αχρίαστες. Δεν έχουν να πούνε και κάτι. Α, και επί της ευκαιρίας φωνάξε καλεσμένο τον Φραγκολιά. Θα έχει πλάκα. Να κάθεται να μην μιλάει όμως στην καρέκλα απλά. Όχι, να μιλάει. Να δω τι θα πει. Να δω τι θα πει με τον Ανδρέα απέναντι. Έχει αυτό το ποιοτικό στον Αλφα, βρε, τον Μπάτσελο να μιλήσει, σταμάτα. Α, ναι. Τα σχόλια είναι την μπράβο. Σωστά. Μα πώς θα λες, σωστά. Βέβαια, έτσι είναι.